Εκκρεμεί ακόμη η απόφαση για τον Απόλλωνα Σμύρνης για κακή συμμετοχή παίκτη. Επομένως, σίγουρα συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν όσο οι ομάδες ελπίζουν και όσο αγωνίζονται. Και έλεγα προηγουμένως, για να ολοκληρώσω και εγώ αυτό που ξεκίνησε εσύ, Κώστα, ότι υπήρχε και το χειροκρότημα του κόσμου. Και αυτό είναι σημαντικό. Παρά το γεγονός ότι τις δύο ομάδες χωρίζει και μια αντιπαλότητα και σε επίπεδο οπαδών, γιατί βρίσκονται και οπαδοί της Λάρισας σήμερα. Άλλωστε δεν έχουν εγκαταλείψει ποτέ την ομάδα τους, είτε αφορά η απόσταση είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή, είτε αφορά και κάποιες αστυνομικές διευθύνσεις που δεν επιτρέπουν την έλευση οπαδών φιλοξενούμενης ομάδας στις κερκίδες τους. 0-1 στο 71ο λεπτό της συνάντησης. Το γκολ αυτό ενδεχομένως είναι που στέλνει και την ομάδα της Λάρισας σε άνοδο στην επιστροφή της στην Super League. Γιατί θέλουμε 20 λεπτά ακόμη, περίπου αγώνα, ίσως κάτι λιγότερο,